Παιδιά, καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Είναι η πρώτη φορά που μεταφέρω αυτή τη γνώση, μεταφέρω αυτή την πληροφορία, η οποία έχει, όπως έχω πει, για να γίνει κάτι, για να το κάνεις κτήμα σου κάτι, πρέπει να το βάλεις στη ζωή σου, να δουλέψει, πρέπει να το κάνεις σε πράξη, να έχει δράση, έτσι. Σκέψη, συνέστημα και δράση για να αντιληφθείς ακριβώς πώς δουλεύει. Θα είναι η βάση της χαράς για αυτό το οποίο θα μιλήσω, η βάση της ευτυχίας, η βάση της ομορφιάς, της αγάπης, της ειρήνης. Θα μιλήσω για το κβαντικό πεδίο. Μου έχει ζητηθεί να το αναλύσω περισσότερο. Θα μιλήσω για την ύλη. Και θα μιλήσω και για τον υπερβατικό διαλογισμό, Transcendental Meditation, έτσι όπως το λένε στα αγγλικά. Είναι η πρώτη φορά για πράγματα τα οποία θα μιλήσω. Ίσως χρειαστεί να το επαναλάβετε το βίντεο, παιδιά, να το δείτε και να το ξαναδείτε. Όπως έχω πει, δεν φτάνει μια φορά να βλέπουμε ένα βιντεάκι, δεν φτάνει μια φορά να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Δεν μαθαίνει έτσι. Μπορεί το συνειδητό κομμάτι να κατανοεί, αλλά για να μπουν μέσα σου, για να γίνουν κτήμα σου, χρειάζεται επανάληψη. Η επανάληψη είναι αυτή που θα σου δημιουργήσει ευτυχία. Θα σου δημιουργήσει χαρά. Θα σου δημιουργήσει εφορία. Α, και θα μιλήσω και για το σημείο που βρίσκεται αυτή η εσωτερική εφορία. Γιατί έχουμε πει ότι η χαρά, η ευτυχία, η ομορφιά, η γαλήνη, η εφορία, bliss, η ευδαιμονία, αυτά όλα υπάρχουν μέσα σου. Και έχουμε δώσει και έξω, θα τα βρεις παροδικά, μέσα θα τα βρεις για πάντα. Εγώ έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό που είμαι σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο συναισθηματικά. Το έχω δημιουργήσει, το έχω φτιάξει, εντωμεταξύ οι ενέργειες είναι πάρα πολύ δυνατές. Δεν ξέρω αν τις αισθάνεστε. Η συνειδησιακή μετατόπιση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η συνειδησιακή μετατόπιση είναι τεράστια. Συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, εξέλιξης επίπεδο, μεγάλο, για τον πλανήτη, για τους ανθρώπους, για τα ζώα, για τα πάντα, για τη γαία. Το είπα πριν, ναι. Το σύμπαν διευρύνεται, το σύμπαν εξελίσσεται και μαζί με το σύμπαν εξελισσόμαστε κι εμείς. Είμαστε μέσα στην πνοή του Θεού, έτσι να το πω πιο απλά για να το καταλάβει, αν κάποιος θέλει να το κατανοήσει. Είμαστε μέσα στην καρδιά του Θεού, μέσα στην αγάπη του Θεού. Βομβαρδιζόμαστε από όλες αυτές τις υψηλές ποιότητες της συνείδησης. Παρατηρήστε πόσο ραγδαία εξελίσσονται αυτή τη στιγμή οι καταστάσεις στον πλανήτη μας, στους ανθρώπους. Πώς εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα όλα τα πράγματα σε όλους τους τομείς. Και είναι τυχαίο που έχει αρχίσει όλη αυτή η γνώση και έρχεται στην επιφάνεια. Γνώση η οποία είχε χαθεί. Υπήρχε αυτή η γνώση. Χιλιάδες χρόνια πριν. Και τώρα ξαναβγαίνει. Απλοί άνθρωποι. Δεν είμαστε γκουρού. Απλοί άνθρωποι. Αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε πώς τη λειτουργία του σύμπαντος, τη λειτουργία του σώματος, τη λειτουργία του μυαλού, τη δύναμη που έχει ο άνθρωπος μέσα του και πώς με αυτή τη δύναμη μπορεί να εκτιναχθεί, να κάνει τα πράγματα να λάμψουν. Γιατί η δύναμη είσαι εσύ, η δύναμη είναι μέσα σου. Και τα πάντα μπορείς να τα δημιουργήσεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είσαι ο δημιουργός της δημιουργίας. Σας αγαπάω. Είστε καταπληκτικοί. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους, είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη, είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη, είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στην ανθρωπότητα. Είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Να είμαστε, παιδιά. Και από εδώ και πέρα θα εξηγήσω λίγο το κβαντικό πεδίο και την ύλη. Πριν από μερικά χρόνια, πριν από κάποια χρόνια, οι επιστήμονες συνειδητοποίησαν ή μάλλον ανακάλυψαν, να το πω καλύτερα, και αυτό πέρασε στη συνείδηση μετά του ανθρώπου, ότι τα πάντα έχουν δημιουργηθεί από ένα κβαντικό πεδίο, από ένα ενοποιημένο πεδίο το οποίο δεν φαίνεται.
δεν μπορείς να το δεις. Είναι αυτό το πεδίο που τα πάντα είναι ένα. Όλα είναι ένα. Και τα πάντα υπάρχουν ήδη σε εκείνο το πεδίο το οποίο δεν μπορείς να το αντιληφθείς με τις αισθήσεις σου. Και όπως έχω πει ξανά και ξανά, όταν δεν σημαίνει κάτι το οποίο δεν, κάτι το οποίο δεν το βλέπεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, εμείς είμαστε σε αυτό εδώ το σημείο, η ηλική μας πραγματικότητα, η ύλη. Εδώ είναι η ύλη. Παιδιά, η πληροφορία αυτή είναι καινούρια η οποία μεταφέρω, έτσι. Επαναλάβετε την πληροφορία. Είμαστε σε αυτό το σημείο, είναι η ύλη. Και θα το κάνω και σε ένα σχεδιάγραμμα λίγο για να το δείτε. Έτσι. Θα σας το δείξω τώρα. Ύλη. Ή μάλλον δεν φαίνεται έτσι. Πρέπει να το γυρίσω. Λοιπόν, επειδή... Αφήστε το, θα τον μπερδέψω, θα σας το πω μόνο με τα λόγια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο είναι η ύλη. Η συνείδηση στην οποία υπάρχει, μπορείς να το βρεις στο ενοποιημένο αυτό πεδίο, ωραία, και εκεί μπορείς να βρεις τη χαρά, την αγάπη, την ομορφιά, τη γαλήνη, την ευδαιμονία, όλες αυτές τις υψηλές συνειδησιακές ποιότητες, οι οποίες υπάρχουν μέσα σου. Γι' αυτό λέω ότι όταν θα χαρείς με κάτι έξω από σένα, χαίρεσαι με κάτι υλικό, το οποίο είναι κάτι περιστασιακό. Όταν όμως ενωθείς με αυτό το κβαντικό πεδίο που τα πάντα ήδη υπάρχουν, που τα πάντα είναι σε μια υψηλή συνειδησιακή κατάσταση και αυτό μπορείς να το κάνεις με διάφορους διαλογισμούς και ένας από... Και όσοι έχετε κάνει μαζί μου αυτόν τον διαλογισμό ή ατομικά ή και σε συλλογικό, σε κάποιο σεμινάριο, θα το έχετε αντιληφθεί. Είσαι πλήρης, ολοκληρωμένος και γεμάτος έτσι όπως είσαι. Και τι γίνεται σε αυτό το σημείο? Ακούστε λίγο, θα το εξηγήσω, είναι πάρα πολύ απλό. Φανταστείτε ότι η συνείδηση είναι αυτή εδώ η μπαλίτσα, είναι μια μπάλα, μια στρογγυλή μπαλίτσα. Τι γίνεται οπότε? Καθώς εσύ πηγαίνεις με τον διαλογισμό, με τον υπερβατικό διαλογισμό, είναι συγκεκριμένες τεχνικές αυτές οι οποίες χρειάζεται για να κάνεις, για να έρθεις, για να βρεθείς σε αυτό το σημείο. Καθώς λοιπόν εσύ πηγαίνεις σε αυτό το σημείο, τι γίνεται? Αρχίζει η συνείδησή σου και διευρύνεται και ανοίγει. Εκείνο λοιπόν το σημείο, το κουβαντικό πεδίο, το ενοποιημένο πεδίο, the unified field, unified field, έτσι λέγεται στα αγγλικά, quantum field, εκείνο λοιπόν το πεδίο είναι καθαρή συνείδηση, pure consciousness, καθαρή. Και τι γίνεται λοιπόν? Πας σε εκείνο το σημείο με αυτές τις συγκεκριμένες τεχνικές και είσαι και εσύ πλήρης και καθαρή συνείδηση. Εκεί λοιπόν τα πάντα ήδη υπάρχουν, τα πάντα ήδη έχουν συμβεί στο παρόν, αυτήν εδώ τη στιγμή. Σε εκείνο το σημείο πας, ανεβάζεις την ενέργεια και ενώνεσαι. Αλλά δεν είναι ότι αισθάνεσαι την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, φεύγεις μάλλον από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια την οποία δημιουργείς κατά τη διάρκεια της ημέρας με την καρδιά σου και το μυαλό σου και γίνεσαι πλήρης συνείδηση, καθαρή συνείδηση. Και εκείνη τη στιγμή μπορείς να υλοποιήσεις τα πάντα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το καλύτερο γλυκό σας, το καλύτερο φαγητό σας, αλμυρό ή γλυκό. Το καλύτερο. Είναι καλύτερο και από το καλύτερο γλυκό που έχετε φάει ποτέ. Είναι καλύτερο και από το καλύτερο παστίτσιο που σας έχει φτιάξει η μητέρα σας ποτέ. Είναι το καλύτερο φαγητό που θα έχετε σαν εμπειρία ποτέ στη ζωή σας. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Είναι ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο γλυκό. Γιατί εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι ένα. Ότι είσαι πλήρης. Φεύγεις από την ύλη και πας στα υπόλοιπα σημεία
τα οποία υπάρχει η συνείδηση. Αν λοιπόν δεν υπήρχε συνείδηση, δεν θα καταλαβαίναμε ότι υπήρχαμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Με τη συνείδηση αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουμε. Και τι γίνεται? Γίνεται η ένωση, ουσιαστικά συνδεόμαστε σε αυτό, δεν στέλνω κάτι, συνδέομαι σε αυτό το κβαντικό πεδίο, με το όλον, με την ενέργεια, με την καθαρή ενέργεια, με το καθαρό πνεύμα, με το καθαρό κβαντικό πεδίο, με την καθαρή συνείδηση, έτσι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το πεις. Ενώνομαι λοιπόν και από εκεί αντιλαμβάνομαι πώς είναι αυτά τα υψηλά συναισθήματα της συνειδησιακής κατάστασης. Τα συναισθήματα της υψηλής συνείδησης. Και μπορείς να φτιάξεις σε οποιοδήποτε επίπεδο θέλεις εσύ τη ζωή σου, από το πνεύμα προς την ύλη. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν υπάρχει περιορισμός. Είναι απεριόριστο ο χρόνος, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Και πώς αντιλαμβάνεσαι το σημείο αυτό? Κινείσαι με την ενέργειά σου, γιατί είσαι καθαρή ενέργεια εκείνη τη στιγμή που πηγαίνεις σε εκείνο το πεδίο. Κινείσαι με την ενέργειά σου μέσα στο πεδίο. Αν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να μου στείλετε ερωτήσεις για να με ρωτήσετε. Απλά και εγώ πριν από μερικά χρόνια τη γνώση αυτή δεν την καταλάβαινα. Λογικό. Χρειάστηκε κάποιος χρόνος για να αρχίσω να το αντιλαμβάνομαι και ο χρόνος αυτός ήταν περισσότερο ότι χρειαζόταν να γίνει πράξη στη ζωή μου για να το αντιληφθώ. Χρειαζόταν να το βάλω μέσα μου, να το νιώσω, να το βιώσω. Ωραία. Εκεί λοιπόν υπάρχει απεριόριστος χρόνος, υπάρχει χώρος και κινείσαι μέσα στον χώρο. Υπάρχει απεριόριστος χρόνος και απεριόριστος χώρος. There is no time. Και μπορείς να φτιάξεις ανά πάσα ώρα και στιγμή τα πάντα, γιατί τα πάντα ήδη υπάρχουν σε εκείνο το επίπεδο. Υψηλή συνειδησιακή κατάσταση. Τώρα, αν είσαι στις χαμηλές ποιότητες της συνείδησης, του φόβου, του φθόνου, του άγχους, του στρες, του θυμού, τύψεις, ενοχές, αν είσαι σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα της χαμηλής συνείδησης, οπότε τι γίνεται? Δεν είσαι στο πνεύμα. Δεν είσαι στην ενέργειά σου. Δεν είσαι στη συνείδησή σου. Είσαι μέσα στο μυαλό σου. Φεύγουμε από το μυαλό και πηγαίνουμε στο πεδίο. Δεν μπορείς με το μυαλό σου να πας στο πεδίο. Δεν μπορείς όντας κάποιος να μπεις στο πεδίο. Να συνδεθείς μάλλον με το πεδίο. Γιατί δεν είσαι κανένας. Είσαι ο κανένας μάλλον. Δεν έχεις ταυτότητα Γιώργος. Είσαι καθαρή συνείδηση. Οπότε, με αυτές τις χαμηλές δονήσεις, δεν μπορείς να μπεις εκεί πέρα. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις με τη λογική. Αλλά το βιώνεις. Βιώνεις την πλήρη σύνδεση με τον εσωτερικό σου αυτό, την πλήρη σύνδεση με τον Θεό, μέσα σε αυτό το πεδίο. Βιώνεις την πλήρη σύνδεση που έχει όλη η ανθρωπότητα. Όλες οι ψυχές. Ότι τα πάντα είναι συνδεδεμένα. Και η πραγματικότητα είναι μέσα σε εκείνο το σημείο. Στο χώρο. Σε αυτόν τον ενοποιημένο χώρο. Σε αυτό το ενοποιημένο πεδίο. The unified field. Είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα, αλλά χρειάζονται επανάληψη, έτσι. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τα καταλαβαίνουμε ακόμα πιο καλύτερα. Γιατί η γνώση έρχεται συνεχώς. Και ανοίγει. Αυτή η γνώση δεν είναι τώρα, είναι χιλιάδες χρόνια. Απλά τώρα έρχονται στην επιφάνεια τα τελευταία 15 ή 20 χρόνια, παιδιά. Έτσι. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Κάντε μου τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Απαντάω, έτσι κι αλλιώς απαντάω σε όλα τα παιδιά. Πάντα απαντάω σε όλους. Στα μηνύματα, στα τηλέφωνα, έτσι. Είναι μια γνώση η οποία διευρύνει τη συνείδησή μας αυτή τη στιγμή. Είναι μια γνώση η οποία τη βάζουμε στην πράξη μας, τη βάζουμε στη δράση μας και από εκεί εξελισσόμαστε ακόμα περισσότερο συνειδησιακά, γιατί έχουμε πει ότι το σημαντικό κομμάτι είναι η διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη, η διεύρυνση της συνειδητότητας στους ανθρώπους στον πλανήτη, η διεύρυνση της μονάδας, της συνείδησης στον πλανήτη. Και από εκεί ανοίγουν τα πεδία και μπαίνεις μέσα στο πεδίο και καταλαβαίνεις πώς
δημιουργήσει, πώς υλοποιείς καθημερινά. Παιδιά, παρατηρήστε λίγο τη ζωή σας, παρατηρήστε την καθημερινότητά σας και η καθημερινότητά σας είναι το αποτέλεσμα των σκέψεών σας, των συναισθημάτων σας και των δράσεών σας, των πράξεων. Και όλα αυτά, όλα, τα πάντα δημιουργούνται από το πεδίο. Τα πάντα δημιουργούνται από αυτό που δεν βλέπεις. Και έρχονται προς την ύλη. Τα πάντα τα δημιουργείς ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έτσι. Αυτή είναι η αληθινή εξήγηση. Η πραγματική και αληθινή εξήγηση. Και θα δείτε ότι όσο αλλάζει η συνείδησή σας, όσο γίνοσαστε συνειδητοί και είστε συνδεδεμένοι με αυτό το πεδίο, με τον υπερβατικό διαλογισμό, θα κάνουμε και έναν υπερβατικό διαλογισμό, να μαζευτούμε, ξέρω, να μαζευτούμε πάρα πολλά άτομα, να δείτε πώς είναι. Το έχω κάνει με πολύ κόσμο μια φορά διαζώσεις. Ατομικά το έχω κάνει με διάφορα παιδιά τα οποία δουλεύω. Αλλά χρειάζεται να είμαστε μαζί, να υπάρχει φυσική παρουσία, να είμαστε να διαζώσεις. Έτσι είναι εξαιρετικό πώς η ενέργεια αλλάζει. Τι αισθάνεσαι, τι δημιουργείς, τι υλοποιείς, είσαι καθαρή ενέργεια. Εγώ πολλές φορές όταν κάνω αυτό το διαλογισμό, κλαίω από χαρά. Κλαίω από ευλογία. Γιατί αντιλαμβάνομαι τη φύση μου. Αντιλαμβάνομαι τι είμαι. Και τι μπορώ να ενεργοποιήσω μέσα μου. Και τα πάντα είναι μέσα μου. Κοινοποιήστε το βιντεάκι. Νέα γνώση. Κοινοποιήστε. Παντήστε κοινοποίηση. Έχει ένα κουμπί στο YouTube. Κοινοποιήστε. Αντιγραφή, κοινοποίηση στο Facebook. Κοινοποίηση στο Facebook, παιδιά, για να διευρύνουμε τη γνώση. Ελεύθερη συνεισφορά στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πολύ. Στην περιγραφή θα βρείτε το κινητό μου, πάρτε με τηλέφωνο για να μιλήσουμε, για ερωτήσεις, για οτιδήποτε θέλετε, για να δουλέψουμε, για προγραμματισμό υποσυνείδητου. Προγραμματίζουμε το μυαλό και τη ζωή. Επανασύνθεση σχέσεων. Ιδανικός σύντροφος, προσέλκυση ιδανικού συντρόφου. Τι άλλο έχουμε πει? Αν θέλετε να φτιάξετε τη σχέση σας με τον σύντροφό σας. Εντάξει, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Απώλεια βάρους, διακοπή καπνίσματος. Τι άλλο έχουμε πει? Αθλητικές επιδόσεις. Χαρά, αγάπη, αυθονία, ομορφιά. Να αισθάνεσαι καλά. Να αισθάνεσαι όμορφα. Από αυτό το πεδίο τα φτιάχνεις όλα. Είναι μαγικό, παιδιά. Είναι μαγικό. Είναι εξαιρετικό. Προσωπικά έχω υλοποιήσει πάρα πολλά πράγματα. Κάθε μέρα υλοποιώ. Ευχαριστώ. Είμαι ευγνώμων. Ευγνωμονώ το σύμπαν. Ευγνωμονώ εσάς. Και σας αγαπάω. Like George Condy στο Facebook. Condy George Athens στο Instagram. George Condy στο Facebook ξανά. Ομάδα Συνεισαγής Εξέλιξης επίσης στο Facebook. Θα με βρείτε εκεί πέρα. Έτσι. Ενεργοποιήστε το καμπανάκι. Ανεβάζω κάθε μέρα βιντεάκια τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Έχουν πάρα πολλές πληροφορίες για να μας εξελίξουν, για να μας πάνε στο άλλο επίπεδο. Έτσι. Για να μας κάνουν καλύτερο στη ζωή, για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των παιδιών μας. Έχει τόσα ωραία πράγματα τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε. Σας αγαπάω, σας στέλνω την αγάπη μου από την υπέροχη, ηλιόλουστη Αθήνα, εδώ από την υπέροχη αυτή θέα, την καταπληκτική θέα στο μπαλκόνι του σπιτιού μου. Είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί, μέσα από την καρδιά μου σας αγαπώ. Να είμαστε παιδιά, την καλημέρα μου και την αγάπη μου μέσα από την καρδιά μου.